Σταυρού την Πανοπλίαν νύαι, ροζέν Η λαρία και πρόκλε. Υπερφύση, νηθίσατε και δόξη σουρανίου εδιχθήτε ως με το χίχριστον δια χαρισμάτων τες δωρές πειρσεβετε τους κράζοντας. ημάς. Δόξα το στεφανός αντί, δόξα το τη δωδεκάτη του μηνός Ιουλίου, πρόκλου και ηλαρίου των μαρτύρων, Βερονίκη της Εμοροούσης, Σεραπείον ως του Νέου, Ανδρέου του Στρατιλάτου, Ηρακλείου, Φαύστου, Μινά και Συνοδίας, Μάμαντος Μάρτυρος, Μιχαήλ Σίου του Μαλεϊνού, του Πνευματικού Πατρός του Οσίου Αθανασίου του Αθωνίτου, Γερασίμου του Βυζαντίου, και Ακακίου των Οσίων. Οι Άγιοι Μάρτυρες Πρόκλος και Ηλάριος Οι Άγιοι αυτοί έζησαν στα χρόνια του αυτοκράτορος Στραϊανού, στις αρχές του Δευτέρου μετά Χριστών αιώνα. Η καταγωγή τους ήταν από ένα χωριό κοντά στην Άγκυρα, που ονομαζόταν Καλύπη. Ο Πρόκλος είχε ανιψιό τον Ηλάριο και ήσαν ενωμένοι όχι μόνο με τον συγγενικό δεσμό, αλλά και με την κοινή θερμή πίστη και αγάπη τους προς τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Εργάζονταν αδιάκοπα για την καλύτερη πνευματική οικοδομή του εαυτού τους, καθώς και για τον φωτισμό των Ιουδαίων και Ιδωλολατρών, διότι πίστευαν ότι αυτού εσμέν ποίημα, κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού επιέργης αγαθής, εις προετοίμασεν ο Θεός, ή να εν προς Εφεσίους Β.10. Δηλαδή, ως αναγεννημένοι χριστιανοί, είμαστε ποιήμα του Ιησού Χριστού, που γεννηθήκαμε για να μένουμε ενωμένοι πάντοτε με τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, για να πράττουμε έργα αγαθά, για τα οποία μας προετοίμασε ο Θεός, για να ζήσουμε την υπόλοιπη ζωή μας με αυτά. Οι δραστηριότητες των δύο Αγίων έγιναν αιτία να συλληφθεί ο πρόκλος και να οδηγηθεί μπροστά στον έπαρχο μάξιμο, που με σύντομη διαδικασία τον καταδίκασε σε θάνατο. Στον δρόμο και την εκτέλεση τον συνάντησε και ο Ιλάριος ο θείος του, που δήλωσε στον επικεφαλής του αποσπάσματος ότι και αυτός είναι χριστιανός. Τότε τον μεν πρόκλο θανάτωσαν με βέλη τον δε Ιλάριο με αποκεφαλισμό. Ο Άγιος Σεραπείον ο Νέος Ο Άγιος Σεραπείον έζησε στα χρόνια του βασιλιά Σεπτίμου Σεβίρου το 103 μετά Χριστόν και ήταν άνδρας θεοσεβής και αγαθός στην προαίρεση. Συνελήφθη από τον άρχοντα Ακύλα και όταν ρωτήθηκε σε ποιον Θεό πιστεύει, τότε αυτός ομολόγησε με θάρρος ότι πιστεύει και σέβεται τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό τότε τον έριξαν στη φωτιά και τον έκαψαν ζωντανό, λαμβάνοντας έτσι ο σεραπείων το αμαράντινο στεφάνι του μαρτυρίου. Ο Όσιος Μιχαήλ ο Μαλεϊνός ήταν ιός της Αγιοτόκου Καπαδοκίας και αρχοντικής οικογένειας. Υπήρξε καρπός προσευχής των ατέκνων γονέων του. Αν και τιμήθηκε με το οφήκιο του Κανδιδάτου, μόνασε στο όρο Σκυμινά, κρυφά από τους γονείς του, σε ηλικία μόλις 18 ετών. Για διάστημα 50 ετών επιδόθηκε σε μεγάλες ασκήσεις και πνευματικούς αγώνες. Έφτασε στο σημείο να τρώει φαγητό κάθε 12 μέρες. Κοιμόταν καθισμένος στο σκαμνί του και με το χάρισμα των ιαμάτων θεράπευσε πολλούς πάσχοντες. Κατά πολλά φιλέορτος, εξόχως δε όταν ήταν του Δεσπότου Χριστού ή της Θεοτόκου εορτή, αγρυπνούσε όλη τη νύχτα και έψαλε αγγελικά άσματα. Ανεδείχθη πολιστή στη ερήμου και μεταξύ των άλλων έκαρε μοναχό τον έπειτα Όσιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη. Μάλιστα ο Όσιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης τόσο πολύ τιμούσε την μνήμη του γέροντά του, ώστε πήρε φεύγοντα από την μονή Κιμινά το κουκούλι του και το φορούσε ο ίδιος στις πανηγύρις της μεγής της λάβρας, μέχρι το τέλος της επίγεια ζωής του. Ευρούσα την ύπαση παρά Χριστού <Στονίκη> του Θεού, αυτόν εθεραπεύσας, και βίουσε μνώτιτος, όθεν της ουρανίου μετασχούσα ευκλίας, πρέσβευε Η Αγία Βερονίκη η Εμοροούσα. Την θεραπεία της αιμορροούσης γυναικός, της οποίας το όνομα ήταν Βερονίκη, μπορεί να διαβάσει ο αναγνώστης στην Αγία Γραφή. Η Αγία αυτή καταγόταν από την πόλη Πανεάδα. Όταν τη θεράπευσε ο Κύριος από την ασθένεια της αιμορραγίας, όταν η ίδια ακούμπησε το κράσπεδο του ηματίου του, η ίδια η Βερονίκη για να τον ευχαριστήσει φιλοτέχνησε τον Αδριάντα του και τον έστεισε μπροστά στο σπίτι της για να προσκυνείται από πολλούς. Μάλιστα στην βάση του Αδριάντα φύτρωσε βότανο που θεράπευε πολλές ασθένειες. Αργότερα η Βερονίκη έγινε μέλος της πρώτης εκκλησίας και αφού έζησε αγία ζωή ειρηνικά παρέδωσε το πνεύμα της. Επίσης η Αγία Βερονίκη η Εμοροούσα ήταν αυτή που όταν ο Χριστός ανέβαινε προς τον Γολγοθά φορτωμένος τον Σταυρό του και εμόφυρτος από τα χτυπήματα και από τον Ακάνθινο Στέφανο του σκούπισε το πρόσωπο η Αγία Βερονίκη και πάνω στο μανδύλι αυτό αποτυπώθηκε θαυματουργικά η μορφή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και έτσι έχουμε το Άγιο Μανδύλιο». Η θεραπεία της αιμορροούσης γυναικός αναφέρεται στο καταματθέον Ευαγγέλιο στο κεφάλαιο ένατο στους στίχους 20 έως 22. Στο κατάμάργον κεφάλαιο 5 στίχη 25 έως 34 και στο καταλουκάν κεφάλαιο 8 στίχη 43 έως 49.